Και όπως είδατε, κάποιοι προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοτόπουλα βουχτάς σε άλλες εταιρείες, σε άλλα καταστήματα και από εκεί να φτάσουν στο ψυγείο μας και στο στομάχι μας. Και να ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη Λιβαδίτη, για τον οποίο ακούσαμε ότι πήρε χιλιάδες κοτόπουλα, κοτοπουλάκια βουχτάς στην εταιρεία του. Να σας ρωτήσω εσάς, κύριε Λιβαδίτη, δεν αντιληφθήκατε καθόλου ότι υπήρχε αυτός ο κανιβαλισμός μέσα στο πτηνοτροφείο βουχτάς που ήταν υποπτώχευση? Δεν σας είπε κανένας από το δικό σας κύκλωμα, να το πω έτσι, από τα δικά σας, αν θέλετε, άτομα που είναι στην επιχείρησή σας, ότι εκεί μέσα λόγω πτωχεύσεως δεν ταΐζουν ούτε τα κοτόπουλα, το ένα τρώει το άλλο και ενδεχομένως να έχετε πάρει του κόσμου, ας πούμε, τη σαλμονέλα εσείς χωρίς να το καταλάβετε? Κύριε Τράγκα, καταρχήν η ερώτησή σας προέρχεται από το κεντρικό θέμα του δελτίου του Skype, θα δουν οι τηλεθεατές μας απόψε. Μάλιστα. Έχω λοιπόν να απαντήσω το εξής, ότι η εταιρεία μας δεν αγόρασε κοτόπουλα από την Βοκτάς. Και άρα όλα τα ερωτήματα που απορρέουν μετά το κυρίαρχο ερώτημα είναι έξω από κάθε πραγματικότητα. Πώς είναι πλάκι το θέμα? Ακριβώς. Η εμπλοκή της δικής μας εταιρείας στο υπαρκτό πρόβλημα ποιότητας των πουλιών της Βοκτάς, των κοτόπουλων ή των οικότες που ήταν οι άλλες, είναι η εξής. Η Βοκτάς μετά το κλείσιμο της εταιρείας, μετά το κλείσιμο του πτηνοσφαγείου, απευθύνθηκε για να σφάξει για δικό της λογαριασμό. Εμείς φάξαμε για δικό της λογαριασμό. Κάναμε δεν κρατήσατε φασόν. Εσείς να πουλήσετε κοτόπουλα? Όχι, κύριε Τράγκα, κάνουμε φασόν. Μας διαβεβαιώνετε κατηγορηματικά? Βεβαίως. Δηλαδή εσείς δεν έχετε, όχι να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούνε άνθρωποι οι οποίοι σας εμπιστεύονται. Και θέλω ακριβώς αυτό να διασαφινιστεί. Ναι, εσείς δεν πουλήσατε ποσότητες? Όχι. Από τα κοτόπουλα που σφάξατε εσείς? Όχι. Τα κοτόπουλα η Βοκτάς τα έφερνε, γινόταν σφαγή στο δικό μας το πτηνοσφαγείο, τα έπαιρνε πάλι με συνοδευτικά και με αυτοκίνητα δικά της και τα πολλούσε. Μάλιστα. Έχει πουλήσει τώρα τον τελευταίο καιρό η Βοκτάς από αυτά που έχετε σφάξει? Την αλήθεια θέλουμε. Τώρα, τις τελευταίες μέρες. Εγώ θα σας αναφερθώ στο συγκεκριμένο συμβάν το οποίο είτε χθες και το κυρίαρχο. Εφόσον δεν προωθήσατε εσείς σε δικά σας σημεία πωλήσεων. Δεν αγόρασα για να προωθήσω. Δεν αγοράσατε. Θέλω να ακουστεί αυτό περίτρανα. Εσείς δηλαδή ως πτηνοσφαγείο. Ως σφάξατε... κάθε επιχείρηση το κομμάτι Μπράβο. Του πτηνοσφαγείου λειτουργήσε να κάνει παροχή υπηρεσιών στη Βοκτάς. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, τμήμα αυτών που σφάξατε, Μάλιστα. κρατήσατε να πουλήσετε? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Τα πήρε πίσω η υποπτώχευση εταιρεία? Τα πήρε πίσω η Βοκτάς και τα εμπορεύτηκε. Όχι, εδώ όμως είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο θα ήθελα, κύριε Λιβαδίτη, έτσι με το χέρι στην καρδιά, να το πούμε στους καταναλωτές. Τα πήρε πίσω η υποπτώχευση εταιρεία ή ήρθαν από εκεί και τα πήρανε πελάτες της Βοκτάς, ώστε μπορείτε να αναφέρετε, έχω την αίσθηση, τα ονόματα για να προφυλάξουμε και το καταναλωτικό κοινό? Βεβαίως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα πήρανε πελάτες της Βοκτάς, μεγάλα σούπερ μάρκετ? Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω την αλήθεια πέρα από κάθε ενδιασμό. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό. Πέστε μας λοιπόν, τα πήρανε Αυτό, πελάτες λοιπόν, της Βοκτάς. Που έχω να σας απαντήσω αμέσως είναι ότι την Κυριακή που εσφάγησαν οι 6.000 κότες προχθές. Προχθές. Οι 6.000 κότες και που έχει γίνει ο μεγάλος άλλος και δικαιολογημένα από αυτά που δείχνει η τηλεόραση, έγινε ο άλλος αυτός, οι κότες αυτές δεσμεύτηκαν και κατεσχέθησαν και κατεστράφησαν. Πάντα με την ιδιοκτησιακή σχέση Βοκτάς, προϊόν Βοκτάς, όχι Λιβαδίτης. Μάλιστα. Η εταιρεία Λιβαδίτη, και θέλω αυτό πάλι να φανεί. Δεσμεύτηκαν λοιπόν και καταστράφηκαν. Και καταστράφησαν. Πέστε μας κάτι Παρουσία ακόμη που έχει μεγάλη σημασία. Παρουσία λέτε των ανθρώπων. Του Sky. Ακριβώς. Πέστε μου κάτι ακόμη που έχει μεγάλη σημασία. Τις προηγούμενες ημέρες, τις αμέσως προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Που έχουμε αυτή την κατάσταση πάλι στην υποπτώχευση εταιρεία. Εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτή η κατάσταση. Σφάξατε, εγώ σφάξει. Τώρα όμως το ξέρετε κι εσείς. Βεβαίως. Τώρα το έχετε βεβαίως, δει. Βέβαια. Βεβαίως. Και δεν είχατε φυσικό. Πληροφορηθεί ότι ενώ ερχόντουσαν σε εσάς για σφάξιμο χιλιάδες κοτόπουλα από τη Βοκτάς, επικρατούσε στο πτηνοτροφείο της, επικρατούσε στις εγκαταστάσεις αυτή η κατάσταση? Κύριε, αυτό το θέαμα, το φοβερό, το μαγελιό. Κύριε Τράγκα, επειδή είστε από τους ανθρώπους που θέλετε να βλέπετε το πρόβλημα στη βάση του, επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω τούτο. Δεν μπορεί κάθε επιχείρηση, όταν κάνει τη δουλειά που έκανα εγώ, εν προκειμένου μόνο παροχή υπηρεσιών, να γίνεται γνωστό αυτό το πράγμα, να ψάχνει στους θαλάμους της κάθε εταιρείας. Πώς όμως λιβαδεί τη λειτουργία η εταιρεία η δική σας και η κάθε εταιρεία? Πρέπει το προϊόν που έρχεται σε ζωντανή μορφή να ακολουθείτε, να συνοδεύετε με ένα πιστοποιητικό γιατρού. Είχε. Λοιπόν, όλες οι άλλες σφαγές που έγιναν της Βοκτάς, για λογαριασμό της Βοκτάς, δικά της προϊόντα και δική της εμπορία, είχαν συνοδευτικά τέτοια. Μπορείτε να μας πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, πριν φτάσουμε στην τελευταία σφαγή που από ό,τι φαίνεται, επειδή μας λέτε ότι οι προηγούμενες είχαν συνοδευτικά, η τελευταία μάλλον δεν είχε, έτσι? Όχι, θα σας εξηγήσω μόλις μου δοθεί ο χρόνος. Ναι. Πέστε μας κάτι. Στις προηγούμενες σφαγές που συνόδευαν πιστοποιητικά κτηνιάτρων, εσείς δεν ξέρατε τι κατάσταση επικρατεί εκεί μέσα?
Πού, στις μονάδες της Φοκτάς? Ναι, αν λέω, αν ξέρατε. Αν όχι, ξέρατε. Όχι, απέναντίας ο κτηνίατρος, ο καθήλυνα αρμόδιος κτηνίατρος του Δημοσίου, που παρίσταται στη σφαγή και κάνει κρεοσκοπικό έλεγχο. Μάλιστα. Έκρινε τα κοτόπουλα τότε σωστά. Ποιες ημερομηνίες ήταν? Δεν μπορώ να θυμάμαι απ' έξω. Μου είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη. Μας είπατε για την Κυριακή. Για προχθές. Την Κυριακή αναφέρθηκα, διότι αυτό ήταν το κυρίαρχο χθεσινό θέμα. Πότε ήταν η αμέσως προηγούμενη σφαγή? Ένα μήνα. Την περασμένη εβδομάδα. Την προπερασμένη μάλιστα. Εβδομάδα. Άρα λοιπόν, τις προηγούμενες εβδομάδες κτηνίατροι των αρμοδίων ελληνικών υπηρεσιών έδιναν πιστοποιητικά τα οποία πηγαίνανε, με τα οποία έρχονταν τα κοτόπουλα σε εσάς για σφάξιμο. Από τις μονάδες της Βοκτάς. Από τις μονάδες της Βοκτάς. Αλλά πολύ φοβάμαι, κύριε Τράγκα, ότι έτσι όπως γίνεται το θέμα της συζήτησης, εγώ κάνω το δικηγόρο της Βοκτάς. Δεν κάνετε ούτε το δικηγόρο της Βοκτάς ούτε τίποτα. Και... απλούστατα διευκρινίζετε, με συγχωρείτε. Διευκρινίζετε αυτή τη στιγμή τη θέση της επιχειρήσεώς σας και μας δίνετε, αν θέλετε, πολύτιμες πληροφορίες για το από σε ποιο διάστημα μέσα έχουν έρθει από αυτή την υποπτώχευση εταιρεία που παρουσίασε αυτή την εικόνα στα μέσα ενημέρωσης, έρχονταν κοτόπουλα με συνοδευτικά κτηνιάτρων. Διότι τα είχαν κρίνει οι κτηνίατροι. Εντάξει, σωστά. Εντάξει. Πέστε μας για την τελευταία σφαγή για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, για τις Κυριακές το θέμα που δεν είναι κοτόπουλα, αλλά είναι κότες αναπαραγωγής. Κότες αναπαραγωγής. Ήρθαν λοιπόν επάνω, δεν υπήρχε το συνοδευτικό χαρτί των ζωντανών πουλιών. Μάλιστα. Μέχρι το σφαγείο να συνοδευτεί. Ήταν ο κτηνίατρος του Δημοσίου. Ετέθη υπόψη του κτηνιάτρου ότι δεν υπάρχει το συνοδευτικό χαρτί αυτό, αλλά θα το στείλει, είπε η Βοκτάς. Λέει, ξεκινούμε τη σφαγή, κάνουμε τον κρεοσκοπικό έλεγχο και αν δεν έρθει το χαρτί που δείχνει την καταλληλότητα του χώρου εκτροφής και την καταλληλότητα του χώρου, όχι σαν κτίριο, αλλά σαν συνθήκες αυτές που είδαμε. Μάλιστα. Που ήταν ακατάλληλες. Ακατάλληλες. Έτσι, μπράβο. Όχι μόνο ακατάλληλες. Ναι. Πρωτόγνωρες για την ελληνική κρεατοπαραγωγό πτηνοτροφή. Μάλιστα. Πρωτόγνωρες, κύριε Τράγκα. Οι κτηνίατροι οι οποίοι είχαν στείλει τα προηγούμενα κοτόπουλα στις εγκαταστάσεις σας. Δεν ήταν στις ίδιες εγκαταστάσεις, αλλά ήτανε... δεν πρέπει να μιλώ εγώ, ας μιλήσουν οι κτηνίατροι. Και στην υποπτώχευση εταιρεία πιστεύετε εσείς ότι θα ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, ναι, από αυτές που είδαμε? Εντάξει, μου λέει ήτανε, ναι, μάνες, ήτανε μάνες αναπαραγωγής οι οποίες είχαν τελειώσει την ηλικία, την ζωή τους και ήταν για να σφαγούν. Μην πάμε σε λεπτομέρειες που δεν θα καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Μισό λεπτά. Να πάμε στην ουσία. Μισό λεπτά. Εσείς θα απαντήσετε σε αρκετά ένας-ένας. Ένα ερώτημα. Θα απαντήσετε σε αρκετά. Έρχεται λοιπόν, γίνεται η σφαγή της Κυριακής, παρουσία του κτηνιάτρου του Δημοσίου. Επαναλαμβάνω, δεν ήρθε το συνοδευτικό χαρτί, παρόλο ότι έγινε κρεοσκοπικός έλεγχος. Οι κότες, εφόσον.